Να πάμε λίγο στο μήνυμα εκεί των κριτικών της Αυστραλίας. Στέλνουν μέσα από την Κρήτη σήμερα, από την Κρήτη TV, ένα μήνυμα συμπαράστασης, ένα βίντεο έτσι, ενός λεπτού, το οποίο μας ήρθε χθες το βράδυ για να προβληθεί έτσι, αποκλειστικά από την εκπομπή μας μέσα από την Κρήτη TV. Συγκεκριμένα τοποθετείται ο κύριος Τσουρδαλάκης, ο πρόεδρος της Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, ο οποίος βέβαια ο άνθρωπος είναι ευαισθητοποιημένος, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος και ευαίσθητος άνθρωπος. Στέλνει ένα μήνυμα συμπαράστασης εκεί στους συμπατριώτες τους στο Αρκαλοχώρι. Πάμε να το παρακολουθήσουμε και επανερχόμαστε. Αγαπητέ Νίκο, αγαπητοί τηλεθεατές, την αγάπη μου από την μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας. Παρακολουθάμε με αγωνία τις εξελίξεις στην Κρήτη όσο αφορά τους σεισμούς και τους μετασεισμούς και φυσικά τους σεισμόπληκτους αδελφούς μας στην Κρήτη, στο Αρκαλοχώρι και στα γύρω χωριά. Δεν θα μπορούσαμε κι εμείς να είμαστε κι εμείς αρρωγοί, θα έλεγα καλύτερα, στην προσπάθεια που γίνεται να βοηθήσουμε τους αδελφούς μας στην Κρήτη. Η Ομοσπονδία μας, η Κρητική Ομοσπονδία Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, τόσο εδώ στη Μελβούρνη, αλλά σε όλη την Αυστραλία και την διπλανή Νέα Ζηλανδία, σε μια πρωτοβουλία συγκέντρωσης χρημάτων για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας εκεί. Έχουμε επικοινωνήσει με τις αρχές της Κρήτης, ιδιαίτερα έχουμε μιλήσει με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη. Θα επιδιώξουμε αυτές τις μέρες να μιλήσουμε και με τον Μητροπολίτη μας και με τους δημάρχους της περιφέρειας εκεί πέρα, να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες, τι ανάγκες υπάρχουν και να πράξουμε ανάλογα και να βοηθήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας. Πάντως, είμαστε στο πλευρό σας. Θέλω να ξέρετε και η Ομοσπονδία μας παρακολουθάει και θα είναι στο πλευρό των αδελφών μας στην Κρήτη. Την αγάπη μου και την καλησπέρα σε όλη την Κρήτη. Μάλιστα. Τι να πούμε, συγκινητικό το μήνυμα. Ένα αυθόρμητο μήνυμα το οποίο μας έστειλαν εκεί οι άνθρωποι χθες το βράδυ. Υποχρέωσή μας να το προβάλλουμε βέβαια. Μας ήρθε και ένα μήνυμα από τους κρητικούς της Μαδρίτης. Στέλνουν το δικό τους μήνυμα σε αυτούς τους ανθρώπους, τους σεισμόπληκτους. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Πολύ μικρή διάρκεια και επανερχόμαστε. Κοινόφη Μαδρίτη. Το όνομά μου είναι Μανέλη Γιαλιτάκης. Ζω εδώ και 31 χρόνια στην Ισπανία και δει στη Μαδρίτη. Η διακαταγωγή μου είναι από τα Χανιά. Τούτη στιγμή βρισκόμαστε στην περιοχή Νέος Μυνιστέριος. Θα έλεγα αρκετά κοντά στην περιοχή, στο χιλιόμετρο 0, όπως ονομάζονται το κέντρο της Μαδρίτης, που είναι η Πόρτα del Sol, Πλάθα Μαγιόρ, Πλάθα Ισπάνια και Παλάθιο Ρεάλ. Θα μπορούσα να πω ότι είναι το επιχειρηματικό κέντρο της Μαδρίτης. Πίσω μου είναι ο Τώρα Ευρώπα, τώρα Πικάσο, ο πύργος του Πικάσο. Θα έλεγα ο πιο εμβληματικός, ένας από τους πιο εμβληματικούς ο πύργος της Μαδρίτης και όπως βλέπετε ο χώρος είναι γεμάτος από πύργους, καφετέριες, εστιατόρια όπου αυτή την ώρα τα άτομα τα οποία δουλεύουν στα διάφορα γραφεία τοπικών, εθνικών ή πολυεθνικών επιχειρήσεων τη στιγμή τρώνε, ξεκουράζονται, τρώνε το μεσημεριανό τους φαγητό. Θα ήθελα να στείλω ένα χαιρετισμό μου και τη συμπαράστασή μου στους συμπατριώτες της Ανατολικής Κρήτης που δοκιμάζονται τον τελευταίο καιρό από τους καταστροφικούς σεισμούς. Ελπίζω η συνέχεια να είναι καλύτερη, ώστε να μπορέσουν να ταινίσουν το μέλλον με περισσότερη εμπιστοσύνη. Ταυτόχρονα θα ήθελα να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην οικογένεια, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Με πολύ αγάπη προς όλους, χαιρετισμούς μου. Γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε το μήνυμα εκεί των κριτικών της Μαδρίτης. Σας έχει έρθει και ένα βίντεο από κατοίκους του Εύρου. Ένα μήνυμα προς τους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Είναι συγκινητική έτσι, η αγάπη και η ανθρωπιά που δείχνει όχι μόνο η κριτική, όχι μόνο οι Κρήτες που μένουν και εκτός Κρήτης, αλλά όλοι οι Έλληνες. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Γαρχάλης από την Νέα Βίσα Εύρου. Είμαι πιστός τηλεθεατής του Κρήτη TV και συγκεκριμένα της εκπομπής Κρήτη σήμερα. Με τη σειρά μου θέλω να στείλω ένα μήνυμα αισιοδοξίας στους συνανθρώπους μας οι οποίοι υποφέρουν από το σεισμό στην Κρήτη. Να τους δώσω τη δύναμη και την υπομονή μου ότι όλα θα πάνε καλά. Ο Χαρχάλης είναι πιστός τηλεθεατής της εκπομπής.